Δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Αλήθεια στα Γεγονότα, όπως πάντα με τον Κωνσταντίνο Κιλτίδη δίπλα μου. Και όπως σας είχαμε αναφέρει και προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μιλούμε και πάλι με τον κύριο Γιώργο Λεκάκη, συγγραφέα και επικεφαλής του Αρχείου Πολιτισμού. Κύριε Λεκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε και πάλι την πρόσκλησή μας και είστε σήμερα στην κύριο τηλεόραση για να σας δει το κοινό της Κεντρικής Μακεδονίας. Εγώ σας ευχαριστώ ξανά που με καλέσατε. Κύριε Λεκάκη, ξέρετε, να ξεκινήσουμε λίγο με το προηγούμενο, με την προηγούμενη αφορμή που είχαμε για να μιλήσουμε μαζί. Ήταν το ζήτημα της, εγώ θα το πω, κλοπής με τη μορφή δανεισμού των αρχαιοτήτων της χώρας μας. Ένα νομοσχέδιο το οποίο πέρασε τελικά από την κυβέρνηση, το ψήφισε η Βουλή, η Νέα Δημοκρατία, μαζί με το κίνημα αλλαγής, με κάποιες τροποποιήσεις τις οποίες είχε εισηγηθεί το κίνημα αλλαγής. Ωστόσο, αυτό το νομοσχέδιο πέρασε και είναι σήμερα νόμος του κράτους. Φυσικά το είχε φέρει η κυρία Μενδώνη, για την οποία, Κωνσταντίνε, ακούσαμε και είδαμε τόσο καιρό τα πολλά πράγματα. Ίσως οι αρχαιότητες να την εκδικούνται. Σε χαιρετώ και εγώ, Γιώργο, να είσαι γερός. Και πιστεύω ότι κατόπιν, ύστερα εγώ, επειδή το παρακολούθησα στο Αρχείο Πολιτισμού, όχι μόνο την εκπομπή που είχαμε κάνει μαζί, αλλά τις όλες σου αναφορές και τις συνεντεύξεις και τις καταθέσεις προπάντων ψυχής, θα έλεγε, διανοουμένων και ανθρώπων που πονούν αυτόν τον τόπο, δεν μπορώ, ειλικρινά, δεν μπορώ να εξηγήσω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα ερμηνεύσω, δηλαδή δεν μπορώ να τα διανοηθώ για ποιο λόγο ορισμένα πράγματα γίνονται σε αυτόν τον τόπο με αυτήν τη διαδικασία. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει και να φεύγουν στο εξωτερικό οι αρχαιότητες και να μας εξαπατούν βεβαίως οι ξένοι, όταν είναι οι ίδιοι να στείλουν, υποτίθεται, κάτι από ό,τι έχουν από τον πολιτισμό τους. Κωνσταντίνε και κύριε Λεκάκη, ξέρετε, εγώ γι' αυτό το είπα εξ αρχής, γιατί κάποιοι τηλεθεατές μπορεί να μην γνωρίζουν. Κλοπή με τη μορφή δανεισμού, γιατί επί της ουσίας τα δίνουμε για 50 χρόνια και πλέον, έτσι, κύριε Λεκάκη, και δεν ζητάμε κανένα αντίτιμο. Αυτή είναι η ουσία. Δηλαδή, ο δανεισμός έχει ένα δούνε και ένα λαβήν. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μόνο το δούνε. Δηλαδή, μόνο το δίνουμε εμείς. Αλλά κύριε Λεκάκη, επειδή έχετε μελετήσει πάρα πολύ το θέμα, θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, το τι συμβαίνει σε αυτή την κατάσταση. Επειδή είδαμε όμως και τις ανακοινοποιήσεις οι οποίες είχαν από αυτό το βίντεο, από αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από κανένα περίπου τρίμηνο, αν δεν με απατάει μνήμη μου, θα ήθελα να μου πείτε τι συνέβη, τι έχει συμβεί από τότε μέχρι σήμερα και το τι αντίκτυπο έχει στην κοινωνία αυτό το ζήτημα, το οποίο με την δική σας αφορμή το κοινοποιήσαμε και εμείς μέσα από τη Γύρω Τηλεόραση και στην Κεντρική Μακεδονία. Ναι. Τα πράγματα είναι έτσι όπως τα είπατε, όπως τα είπε και ο κύριος Κιλτίδης, είναι δυσερμήνευτα όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή δεν χωράνε σε λεξικά για να ερμηνευθούν. Αλλά θα σας πω ότι ευτυχώς για τις αρχαιότητες έσκασε το θέμα αυτό με τον Λιγνάδη και λίγο παραγωνίστηκε, δεν προχώρησε αυτό, έπεσε άλλη χιονοστιβάδα στο κεφάλι της κυρίας Μενδώνη και έτσι δεν προχώρησε αυτό. Και ο νόμος, το νομοσχέδιο το καινούριο που έφερνε, που ήταν για την αλλαγή των διοικήσεων των μουσείων, των 5 τουλάχιστον μεγαλύτερων μουσείων της χώρας μας. Έτσι δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερα καινούρια εξέλιξη σε αυτή την ιστορία, μόνο έχουμε πρόβες αυτής της ιστορίας. Θα σας πω δηλαδή ότι πρόσφατα γιορτάσανε και χειροκροτήσανε στη Θάσο το ότι πλήρωσαν ίδιοι η Θάση, κάποια εταιρεία της Θάσου, να αποκτήσει ένα γύψινο εκμαγείο αυτού που έχουν κλέψει οι Γάλλοι. Δηλαδή, το μουσείο του Λούβρου, το γνωστό μουσείο, το οποίο ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία κλεπταποδόχων στον πλανήτη Γη, εκτός από την Οίκη της Αμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου φυσικά, έχει και χιλιάδες άλλα ελληνικά ευρήματα. Έχει και ένα ανάγλυφο από την Θάσο. Χρόνια ζητούσαν οι Θάσοι αυτό να επιστρέψει στην Θάσο. Ανταυτού οι Γάλλοι για άλλη μια φορά συμπεριφέρθηκαν αλαζονικά και απεικιοκρατικά στην Θάσο, δηλαδή στην Ελλάδα, δηλαδή στο Υπουργείο Πολιτισμού, και μας έδωσαν πίσω ένα εκμαγείο που έφτιαξαν οι ίδιοι, που εμείς πληρώσαμε να το φτιάξουν, ταπεινό αντίγραφο για να βάλουμε στο μουσείο το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θάσο, και το κάναμε. Θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο κάνανε και στην Οίκη της Αμοθράκης, έτσι. Δηλαδή αυτό που έχει σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αμοθράκης είναι ένα γύψινο αντίγραφο. Μήπως κάνουμε μάλιστα και παράλληλα διαφήμιση, κύριε Λεκάκη, μήπως υπάρχει καμιά επιγραφή από κάτω που να λέει ότι το πραγματικό βρίσκεται στο Λούβρο.
Και αν θέλετε να δείτε το πραγματικό, το actual, δηλαδή πάντε στο Λούβρο. Θα σας πω ότι ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα και θα σας πω επίσης ότι ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και στο Μουσείο της Ιαννίσης Κοζάνης. Μιλάω τώρα για τις περιοχές τις οποίες ενδιαφέρεστε εσείς ως βόρεια τηλεόραση, έτσι μιλάω Μακεδονία Θράκη. Για να μην σας πω το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα λοιπόν είμαστε καταζωησπράκτορες, αντιγραφοησπράκτορες όλων των μουσείων του κόσμου που αντί να μας επιστρέφουν τα αυθεντικά, μας επιστρέφουν γύψινα αντίγραφα, εμείς κάνουμε εκδηλώσεις, τους χειροκροτάμε, τα πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι, κάτι αντάλογο έχει γίνει και με τις μαγεμένες στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης, πάλι από το Λούβρο, και σε άλλα πολλά μπορώ να θυμηθώ και να πω, και για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς πάει να γίνει. Δηλαδή, θα δίνουμε ένα αρχαίο έξω σε ένα μουσείο που θα το ζητήσει και στην θέση του εκεί που ήταν, εκεί που ίστατο το άγαλμα στα αρχαιολογικά μουσεία θα υπάρχει ένα γύψινο ταπεινό ανάγλυφο αυτού. Δηλαδή θα φύγει ο Ερμής του Πραξιτέλη, θα φύγει ο Ηνίωχος των Δελφών και για τα 25 ή 50 χρόνια όσοι πηγαίνουν στα αντίστοιχα μουσεία τα ελληνικά δεν θα βλέπουν τα αυθεντικά, θα βλέπουν γύψινα αντίγραφα που θα τα δίνει και θα τα φτιάχνει ένα εργαστήρι στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τη χυδαιότητα, καταλαβαίνετε την κατάντια αυτής της χώρας, καταλαβαίνετε το ψέμα, την ψευτιά και την φτηνότητα. Εδώ λοιπόν που δεν χωράει ο νους του ανθρώπου αυτή την ξεφτύλα, ο νους του Έλληνος αυτή την ξεφτύλα, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς το αγκαλιάσανε οι Θάσοι αυτό, δεν ξέρω γιατί πληρώσανε οι εταιρείες της Θάσου για να γίνει το γύψινο αντίγραφο. Δεν ξέρω γιατί βρέθηκαν τόσοι καλόβολοι Έλληνες να δεχτούν αυτή την προσβολή. Ζητάγαμε το αυθεντικό και μας ήρθε το γύψινο αντίγραφο. Δεν ξέρω γιατί το αποδέχτηκε το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού που είναι πολύ αύστηρο στο τι θα βάλεις στα αρχαιολογικά μουσεία. Ακόμα και στα εκθετήρια ή στα πολιτήρια δεν μπαίνει οτιδήποτε. Πώς δέχτηκε λοιπόν ένα γύψινο αντίγραφο? Ποιος το έλεγξε? Ποιος έδωσε αυτή την υπογραφή? Γιατί το αποδεχτήκαμε? Αυτά τα πράγματα είναι κερκόπορτες. Είναι κερκόπορτες και ανοίγουν πόρτες για την καταιγίδα που θα έρθει. Αυτό έχω να πω. Γιώργο, όση ώρα, έτσι για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, τοποθετήσε και λες τα αυτονόητα βεβαίως, για όσους έχουν συνείδηση ελληνική, μου έρχονται στα λόγια του ποιητή που αγάπησα περισσότερο από όλους από μικρό παιδί, έτσι σημαδεύτηκε η ζωή μου, του Κωστή Παλαμά, που τιμήσαμε και την μνήμη της ταφής του, του θανάτου του, πριν λίγες ημέρες, με την ανεπανάληπτη εκείνη οδή του Ανδρέα Κάλβου, ηχή στις Άλπιγγες. Του Σικελιανού, ναι, σωστά. Του Ανδρέας με μπέρδεψε. Και θυμάμαι τα λόγια του. «Δεν έχεις όλοι μπεθεούς, μη δε λεβέντες η όσα. Παλιάτσι και περίγελος των Ευρωπαίων έχουμε γίνει». Είναι δε, είναι ξεφτύλα, είναι ξεπεσμός, είναι ντροπή αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων δεν ξέρω, κάποτε κάποιοι ας αντιδράσουν, ας συναισθανθούν ότι στην επιδερμίδα υπάρχουν νευρικές απολύξεις και ας αντιδράσουν όπως πρέπει. Δεν μπορώ δηλαδή, αλλιώς δεν το χωράει ανθρώπινος νους αυτό που συμβαίνει. Αυτό ακριβώς, δεν το χωράει ανθρώπινος νους. Και φαντάσου δηλαδή, φαντάσου ότι μιλάμε για έναν Γάλλο ο οποίος απέτυχε να κλέψει, να βρει σπουδαίο έβριμα στη Θάσο και γύρισε μετά στη Μακεδονία και βρήκε τις μαγεμένες και τις έκλεψε με όπως κλάθηκαν τις κόρες που λέμε της αγοράς της δικές μας. Μπράβο. Εδώ. Και το ίδιο ό,τι συνέβη στη Μήλο που κλαίγαν οι άνθρωποι που έπαιρνε εκείνος ο Γάλλος στην Αφροδίτη της Μήλου. Το ίδιο στη Σαμοθράκη, το ίδιο στην Αθήνα όταν έπαιρνε ο Τόμας Μπρούς, ο έβδομος του Έλγιν, τις Καριάτιδες, το ίδιο συνέβη και στη Θεσσαλονίκη. Είχε βγει ο κόσμος στις παραλίες και φώναζε και ούρλιαζε. Και σκοτώθηκαν και 300 και καθάρισαν και 300 Έλληνες. Είχαμε σφαγή. Σήμερα δεν έχουμε σφαγή όμως. Σήμερα δεν βγήκαν στους δρόμους. Μπορεί να βγαίνουν για άλλους και για άλλα στους δρόμους οι Έλληνες.
για νεότερα θέματα που τους απασχολούν ίσως περισσότερο, τους αγγίζουν ίσως περισσότερο, δεν ξέρω τι να πω, πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα έτσι, αλλά γι' αυτά δεν βλέπω να βγαίνει κανένας Έλληνας στον δρόμο. Γι' αυτό το λόγο, κύριε Λεκάκη, είναι και φταίει και ο τύπος. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κατευθυνόμενο. Τα μέσα ενημέρωσης. Ακριβώς. Τα μέσα ενημέρωσης. Επί το συνόλου, γι' αυτό είπα ο τύπος. Όταν έχεις κατευθυνόμενα μέσα ενημέρωσης τα οποία παίρνουν τα non-paper του Μαξίμου και τα αναπαράγουν όπως πρέπει, μάλλον όχι όπως πρέπει, αλλά ακριβώς αντιγραφή επικόλυση, τότε εκεί προφανώς και θα έχεις πρόβλημα. Ό,τι σου πει το Μαξίμου θα γράψεις. Ό,τι δεν σου πει το Μαξίμου δεν το γράφεις. Η πολυφωνία λείπει. Και αυτό είναι το κακό, κύριε Λεκάκη, πάνω στο κομμάτι της δημοκρατίας. Θα σου πω τώρα συγκεκριμένα, χτες έστειλα για μια δημοπρασία ενός καταπληκτικού ανάγλυφου κοχυλιού που γίνεται από την Barakat Gallery της Ευρώπης για να το δει με ένα σημαντικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής τηλεόρασης. Τους έστειλα το link και το link φυσικά είχε το τι δημοπρατείται. Και ήμουνα σε αγωνία γιατί μου απάντησαν «Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ» και ήμουνα σε προχτές. Και ήμουνα σε αγωνία να δω αν θα το πούν και πώς θα το πούν. Και είδαν ότι δημοπρατείται ένα αυτοκίνητο του Μαραντόνα και η είδηση ήταν ότι πωλείται, δημοπρατείται ένα αυτοκίνητο του Μαραντόνα και όχι 37 αρχαία ελληνικά κομμάτια από τη συγκεκριμένη δημοπρασία, από τη συγκεκριμένη γκαλερή. Όταν λοιπόν ένας τύπος ο οποίος κλωτσάει καλά ένα σκουφί και ένας άλλος τύπος ο οποίος κάνει ό,τι θέλει ή επιδεικνύεται ή δεν ξέρω εγώ τι ανομαλίες κάνει, είναι σημαντικότερο θέμα για την ελληνική τηλεόραση, για την ελληνική δημοσιογραφία, από τον πολιτισμό, την κληρονομιά των Ελλήνων, την αρχαιότερη, την νεότερη, τη βυζαντινή, την όποιας εποχής, τότε η χώρα είναι σε μια τελματώδη κατάσταση. Για να δώσω μια τελευταία εικόνα, κυρίες και κύριοι, σε περίπτωση που βρείτε εσείς ένα νόμισμα αρχαίο, σαν ένα χωράφι οποιοδήποτε, το οποίο μπορεί να πήγατε να μαζέψετε ελιές. Και το πάρετε σπίτι σας και δεν το πάτε στην αστυνομία ή στην αρχαιολογική υπηρεσία, σε περίπτωση που το βρουν πάνω σας ή οπουδήποτε, θα καταγγελθείτε, θα έχετε πρόβλημα με τις αρχές για αρχαιοκαπηλεία. Το βρήκες και το συμμάζεψες από κάτω, από το δρόμο. Στην αντίπερα όχθη, αυτοί που μας στέλνουν λοιπόν τα γύψινα αντίγραφα στην πόλη μας ή στη Θάσο ή στην περιοχή μας για να τα εκθέσουμε σε αρχαιολογικά μουσεία, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν ανηγυρουθούν για το Υπουργείο Πολιτισμού, για άλλα πράγματα και για άλλα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Αυτή η διαφορά στη διαφορά ταχυτήτων, Κωνσταντίνε και κύριε Λεκάκη, είναι νομίζω υποκρισία, ότι είναι αυτό που είναι ο ορισμός της υποκρισίας. Είναι αυτό που τριγκάρει, αν θέλετε, που εξηγείρει το κοινό αίσθημα και περί δικαίου, μάλλον αίσθημα. Δηλαδή, δεν γίνεται εμένα με κυνηγάς να με πηγαίνει στην αστυνομία ή να έχω πρόβλημα με την αρχαιολογική υπηρεσία, αν βρω ένα νόμισμα και το έχω σπίτι μου. Και ο άλλος ο οποίος έχει και το εκθέτει και πληρώνει ο κόσμος στο Λούβρο για να μπει μέσα και για να δει όλες τις αρχαιότητες. Και δεν είναι μόνο ελληνικές, κύριε Λεκάκη, έτσι. Είναι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αρχαιότητες οι οποίες είναι εκεί πέρα μέσα. Και πληρώνεις αδρά για να μπεις να τα δεις. Στην ίδια λογική είναι αυτό που πάει να γίνει τώρα στη Χίο. Πάει να γίνει μια καινούργια μεγαλούπολη 5.000 κατοίκων, μουσουλμάνων, υπερδομή, σε αρχαιολογικό χώρο. Σε έναν χώρο που αν θα πήγαινες εσύ με τα παιδιά σου να πετάξεις χαρταετό στο Ρημόκαστρο, αν θα πήγαινες εσύ με τα παιδιά σου να πετάξεις χαρταετό, θα ερχόταν η αρχαιολογία να σε συλλάβει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν γίνεται εκεί πέρα, ο χώρος αυτός επιλέχθηκε, κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος, με ΦΕΚ, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και σημαντικότατα ιστορικός χώρος, διότι εκεί πέρα έγινε η πρώτη επανάσταση δούλων στον πλανήτη Γη. Αυτός ο χώρος επιλέχθηκε για να γίνει αυτή η υπερδομή, που θα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Χίου.